Εδώ είμαστε. Βρισκόμαστε. Εδώ είμαστε. Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Έχω το φίλο μου το Σωτήρη εδώ πέρα. Το Μπούμα. Το Μπούμα. Ναι. Γιατί σε λέω Μπούμα, είπαμε. Γιατί είμαι παντός καιρού. Γιατί είσαι παντός καιρού. Ήρθε το φιλαράκι μου εδώ πέρα, είχε λίγο ελεύθερο χρόνο και έκατσε να μου διορθώσει λίγο τη σκεπή ο άνθρωπος στο οποίο το σπίτι μου στο Πατρικό είναι, η οποία σκεπή αυτή είναι χτισμένη, το σπίτι και η σκεπή είναι φτιαγμένη το 72-73 και η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο και έκατσε ο φίλος μου Σωτήρης να μου διορθώσει τη σκεπή, γιατί υπολογίσαμε ότι ήθελαμε σε κεραμίδια και σου μου του κάνα 2,5-3 χιλιάρια μόνο σε κεραμίδια. Ήθελαμε πολλά. Παραπάνω. Θέλω να πάρεις την κάμερα, να περπατήσεις και να εξηγήσεις στον κόσμο βήμα-βήμα τι έχεις κάνει εδώ πέρα και τι θα μπορούσε να κάνει και ο κόσμος στη δικιά του τη σκεπή. Λοιπόν, όχι ρε εσύ, θα δείχνεις εκεί. Α, θα δείχνω εδώ. Ναι. Λοιπόν, επειδή το χρήμα είναι σπάνιο, λοιπόν, έχω το φίλο μου το Στράτο, λοιπόν, και έχει ένα σπιτάκι το οποίο ήθελε να αλλάξει κεραμίδια. Την κάμερα σταθερή θέλω να την κρατάς. Το οποίο... Τα λεφτά ανεβαίνουν πολύ το κοστολόγιο. Τώρα για να κάνουμε μια επιδιόρθωση τη σκεπή και θα αντέξει 10-15 χρόνια. Δείχνε με την κάμερα. Οι κορφιάτες ήταν χάλια μαύρα. Πιο κοντά. Τσιμεντάραμε όλους τους κορφιάτες με ψηλή άμμο και ρητίνη και τσιμέντο. Ναι. Με το σφουγγαράκι το τρίψαμε. Λοιπόν, δείξε κοντά. Επουλώσανε όλα τα πάντα. Ανεβαίνουν στη σκεπή. Λοιπόν, ανεβαίνουν στη σκεπή. Τώρα. Τα κεραμίδια όπως βλέπουμε είναι όλο μανιτάρια, όλο χόρτο. Αυτά τρίβουμε με τη βούρτσα, δηλαδή κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι, να δείχνεις ότι... Ναι, δείχνω. Τρίβουμε αυτό το πράγμα. Ένα-ένα τα κεραμίδια. Ένα-ένα τα κεραμίδια προσεκτικά, λοιπόν, να φύγει όλη η πρασινάδα, όλο το μανιτάρι. Λοιπόν, να φύγει όλο, να μην πειράξουμε το σμάλτο των κεραμιδιών. Ό,τι έχει απομείνει. Ναι, λοιπόν, να γίνει η καθαριότητα πάρα, πάρα πολύ όμορφη και μετέπειτα. Τι γίνεται, αφού καθαριστούν όλα. Ανέβα προς τα πάνω. Ναι. Θα πληθούνε. Έχεις και μια ηλικία τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Θα πληθούνε με νερό. Δείξε ρε την κάμερα θα δείξει την κίνηση. Με το λάστιχο, λοιπόν, και μετά θα βάλουμε τσιμεντόχρωμα στο χρώμα του κεραμιδιού. Θα τα βάψω όλα με το πινέλο και αφού τελειώσουμε όλη τη στέγη μετά περνάμε λούστρο μετάλλου το οποίο πλαστικοποιεί. Δεν περνάει τίποτα. Ούτε κρατάει σκόνη ούτε τίποτε. Δείξε και λοιπόν. Προστακή τη δουλειά σου. Έτσι κάνε μία. Κάνω έτσι πάω. Τους κορφιάτες αυτά. Πάω επάνω. Δείχνει με την κάμερα, δείχνει όχι τον ουρανό. Ναι. Λοιπόν. Εδώ είναι όλη η στέγη και θα γίνει... Και θα γίνει. Και δεν ξέρω πώς το κουλουκίθι, τι να κάνουμε τώρα. Και θα γίνει καταπληκτική. Εάν θέλετε να επιδιορθώσετε τη στέγη σας, λοιπόν, εγώ είμαι εδώ. Να βγάλουμε και ένα φράγκο. Έλα, έλα, έλα. Λοιπόν. Έλα εδώ. Είναι πάρα πολύ καλή ημέρα. Ναι. Γυαλίζει και η φαλάκρα σου, βλέπω. Γυαλίζει, μόνο γυαλίζει. Σαν κάτω από ηλιακό είναι. Ναι. Σιγά σιγά. Πόσα κεραμίδια έσπασες τώρα που περπατάς? Δεν έσπασε ούτε ένα. Ούτε ένα. Και εδώ έχουμε ένα στέγαστρο από κάτω μεριά. Φέρε, τώρα παίρνει το λόγο ο Στράτος. Έλα. Κάτσε εκεί πέρα να σε δω. Τζάμπα σου έδωσα την κάμερα. Ένα τι. Αφού δεν ανέβησε πάρα. Περίμενε ρε λίγο. Περίμενε. Η σκεπή είναι το 72-73. Ναι. Τι κεραμίδι είναι αυτό, πώς λέγεται? Γαλλικό. Έχει μάρκα? Όχι, γαλλικό είναι. Ελληνικής κατασκευής ή... Ελληνικής κατασκευής, πρέπει να δω. Άστο, εντάξει. Είναι ελληνικής κατασκευής. Έφτασε στο απροχώρητο το κεραμίδι. Αλατίνι. Πώς είναι η μισκότα? Μπράβο. Αλατίνι. Έφτασε ο φίλος μου Σωτήρης και αποφάσισε από μόνος του κιόλας να έρθει να με διορθώσει τη σκεπή, μια και στο πατρικό μου το σπίτι, μιας και βλέπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε μια επισκευή, γιατί όπως ήθελα να μου την κάνει, να μου την πετσώσεις από μέσα, ασφαλτόπανα και όλα αυτά, ήθελε πάρα πολλά λεφτά.
Έχει τώρα δύο μέρες ο φίλος μου Σωτήρης, ήρθε εδώ πέρα, μου διόρθωσε όλους τους κορφιάτες εκεί πέρα, οι οποίοι ήταν φευγάτοι όλοι. Έχει κάνει ένα χαρμάνι τσιμέντο, άμμο ψηλή για σουφά, φαντάζομαι είναι αυτή, έτσι. Και η γρή ρητίνη μέσα. Και αφού τη στρώσει, βγάλει τους κορφιάτες, τσιμεντάρει και μετά πήρε το σφουγγαράκι όμορφα, ωραία, και έκανε αυτό το ωραίο, το χυτό, το πράγμα εκεί πέρα. Τώρα κάθεται ο άνθρωπος ένα-ένα όλα μου τα κεραμίδια, τα ξύνει με την σειρματόβουρτσα. Μετά θα τα σκουπίσει. Μετά θα πάρει το λάστιχο και θα μου πλύνει όλη τη σκεπή. Μετά, όπως είπε ο Σωτήρης, θα πάμε να πάρουμε τσιμεντόχρωμα στο χρώμα του κεραμιδιού. Θα με βάψει στην ουσία όλα τα κεραμίδια, κορφιάτες όλα, δηλαδή θα γίνει ένα χυτό πράγμα όπως σε μια άλλη σκεπή που έχουμε δείξει, η οποία βέβαια εκείνη η σκεπή ήταν καινούρια, έτσι. Σίγουρα. Και αφού τελειώσει, ένα μυστικό που μου είπε και που εγώ δεν το έχω ξανακούσει, είναι, Σωτήριο, ότι θα βάλεις λούστρο μετάλλου. Αυτό που είναι για μέταλλα, δηλαδή. Είναι για μέταλλο, αλλά ναι, κάνει πάρα πολύ πιο καλή δουλειά κάνει στο κεραμίδι. Και μου είπες ότι αυτό δεν το λες τυχαία και από το μυαλό σου. Αυτό έχουν γίνει οι πατέντες. Το έχεις κάνει πριν πάρα πολλά χρόνια κάτω στην Κρήτη. Μπράβο, αυτό έχω. Και μου είπες ότι με αυτό που θα κάνουμε και τα όποια λεφτά διαθέσουμε, υπολογίσαμε σε μια σκεπή γύρω στα 70 τετραγωνικά, άμμο, τσιμέντο, ασβέστη, τσιμεντόχρωμα, γύρω στα 200 ευρώ περίπου που μας βγαίνουν τα υλικά. 250. Με 2,5 κατοστάρικα, μια σκεπή γύρω στα 70 τετραγωνικά, ο Σωτήρης μου είπε, Στράτο, με τη δουλειά έτσι όπως θα κάνουμε, θα σε πάει άλλα 10 με 15 χρόνια τουλάχιστον. 15 χρόνια σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Είναι μια σίγουρα δουλειά η οποία είναι δύσκολη, σίγουρα. Δουλεύεις πάνω σε εκτεθειμένο στον ήλιο, ειδικά αυτόν τον καιρό, αλλά όπως είπαμε, ο φίλος μου Σώτος είναι παντός καιρού και έτσι αποφάσισε ο καλός μου φίλος εδώ πέρα να μου διορθώσει τη σκεπή. Είναι μια καλή περίπτωση αυτό για μας. Μανιτάρι, για δώστε μου λίγο. Τι είναι? Μανιτάρι. Αυτά όλα βρίσκονται πάνω στη σκεπή, φίλοι. Έχουν πρασινάδα. Έχουν πρασινάδα, έχει γίνει το κεραμίδι ό,τι να είναι. Και από ό,τι μου λέει ο Σωτήρης εδώ πέρα, και μόνο που τα καθαρίζω, εγώ βλέπω ότι έχει ήδη διαφορά, έχει αλλάξει η όψη του κεραμιδιού, ας πούμε. Καθαρίζουμε και τα αυλάκια μέσα. Και τα αυλάκια. Και μέσα. Ναι. Είναι πίθρα όλα. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι σπασμένο κεραμίδι εκεί αλλάξαμε, κάναμε αλλαγές. Και γίνεται η σκεπή, θα γίνει καινούργια, ρε παιδί μου. Μόλις τη δεις στο τελείωμά του, ναι, θα είναι λες και δεν πάτησε χέρι επάνω. Έτσι ακριβώς, έτσι. Ο φίλος μου Σωτήρης, ο Πούμα. Ναι. Αυτά τα λίγα, θα αφού προχωρήσει αυτό, θα προχωρήσουμε τη σκεπή, να δείξουμε στον κόσμο βήμα-βήμα τι θα γίνει. Το αποτέλεσμα δηλαδή. Είναι μια καλή περίπτωση για εμάς που δεν έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε αυτό κεραμίδι, ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Αυτό ακριβώς. Καθάρισμα, τσιμεντάρισμα, κορφιάτες και όπως με έχεις πει πολλές φορές από τις κεραμοσκεπές που βλέπεις εσύ, εγώ δεν το είχα προσέξει καμιά φορά, δεν ξέρουν ούτε πώς να βάζουν τους κορφιάτες. Τίποτα. Έτσι, φίλε μου. Συνεχίζουμε βήμα-βήμα για να δείξουμε στον κόσμο πώς μπορούμε να διορθώσουμε μια σκεπή με λίγα λεφτά. Με λίγα λεφτά, ναι, να κάνουν ένα πράγμα που θα κρατήσει 10-15 χρόνια. Έτσι. Κουκλή. Έτσι. Μια κούκλα, σαν εμένα. Έτσι, σαν και εσένα. Κούκλος και σεξι. Ένας εσύ και ένας ο Γιαννάκης. Έχω μπλέξει μέσα στο δύο. Ανέκδοτο. Ανέκδοτο λες εσύ. Πώς δεν λέω. Για πες. Τώρα. Για. Στα κτέλ της Κοζάνης. Ναι. Παλιά, μόλις γέμιζε το λεωφορείο, φεύγανε. Ναι. Λοιπόν, δεν είχε δρομολόγιο, δεν δηλαδή. Δεν είχε δρομολόγιο. Ναι. Δεν είχε ώρα. Ναι. Μια στιγμή την κάρισε του λεωφορείου. Ναι. Έρχεται ένα ταξί, σταματάει, ήταν η μάνα και η κόρη και φιλιούνται. Ναι. Ανοίγει ο λεωφορητή στο παράθυρο και λέει: Μη φλιέστε, είμαστε τίνκα. Για πες το πάλι. Μη φλιέστε, είμαστε τίνκα. Κοίταξε να δεις, ρε φίλε, από εκεί που δεν το περίμενα βγάλαμε ανέκδοτο. Να σε καλά, ρε φίλε, να σε καλά. Όλοι να είμαστε καλά. Όλοι να είμαστε καλά, όλοι να είμαστε καλά. Δύναμη. Έτσι, έτσι, έτσι.